Οι γιατροί εγκαταλείπουν τα κρατικά νοσηλευτήρια. Φαινόμενο που προκαλεί ανησυχητικές διαστάσεις με δεδομένο ότι σε λιγότερο από 15 ημέρες αρχίζει το γεσί. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στα τμήματα πρώτων βοηθειών και πηγών των περιστατικών, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες και έχουν ήδη φύγει 12 γιατροί. Δυστυχώς η προβλέψη της πάσης και παληθευών. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι μέσω της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποξήλωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων στο επίπεδο των ιατρών. Μετρούμε συνολικά παραιτήσεις, αποχωρήσεις από τα τμήματα πρώτων βοηθειών 12 ιατρών. Δουλεύουν 15 με 20 ημέρες χωρίς ανάπαυση. Αν γίνει το λάθος, νομίζω πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε έκτακτη πολύωρη συνεδρία της Υπαγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, αποφάσισε να στείλει ενημερωτική επιστολή στην οποία η ΠΑΣΙΚΙ διακόπτει κάθε διάλογο με τον ΟΚΙΠΗ, δεδομένου ότι ακυρώθηκε χωρίς ενημέρωση σημερινή συνάντηση που είχαν με την εργοδοτική πλευρά. Ο ΟΚΙΠΗ δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνει ο Σωτήρης Κούμας. Δηλώσεις και απαντήσεις του τύπου ότι έχουμε προκηρύξει θέση για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Δεν μας καλύπτει. Έχουν φύγει 7 παθολόγοι. Είναι πέραν των 25 γιατρών. Έχει φύγει ο ογκολόγος. Ενδεχομένως λάβετε και κάποια μέτρα, κύριε Κούμα, εάν δεν εισακουστείτε από το αρμόδιο Υπουργείο. Τίποτε δεν αποκλείεται. Από πλευρά του Γενικό Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ. Αποφασίστηκε η πρόσληψη 30 γιατρών. Στείλαμε ήδη ανακοινώσεις για την 1η έκτου 2019. Το ίδιο έγινε και για άλλους 60 γραφείς και φροντιστές. Έχουν προκηρυχθεί θέσεις για άλλους 20 γιατρούς που μαζί με 60 νοσηλευτές θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2019. Σύμφωνα με τον Νίκο Πολίζο, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αξιοκρατικών προσλήψεων και μέσα σε 4 μήνες. Τη νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης εξήγηλαν το πρωί υπουργοί